Γεια σας. Κάθε τέλος του μήνα δείχνω τι ανθίζει, τι ετοιμάζεται να ανθίσει. Και δείχνω και τη βεράντα μου. Δεν ξέρω αν θα δείξω τη βεράντα, γιατί είναι τέλος Νοεμβρίου. Δεν έχει και κάτι εντυπωσιακό, αλλά θα δούμε. Μπορεί και να δείξω κάτι. Εδώ έχουμε το Cymbidium Red Star, το οποίο έκτισα πρόσφατα. Είναι θαυμάσιο γιατί ανθίζει πολλές φορές το χρόνο. Δεν είναι φοβερό. Εδώ έχουμε την κόρα. Τα ψάρια ακόμα δεν μπήκαν στην άρκη. Θερμοκρασία είναι στις 12, αλλά τα ψάρια ακόμα τρώνε. Η κόρα αρχίζει και απανθίζει, άμα βλέπετε αρχίζει αλλάζει και χρώμα, που σημαίνει ότι σιγά σιγά θα απανθίσει. Η κόρα ανθίζει σχεδόν 2 μήνες. Κάπως έτσι είναι το σαλόνι μας τώρα. Θα χρειαζόμουν βέβαια ένα φως οπωσδήποτε επιπλέον. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνουμε κάτι. Αλλά κατά περίεργο τρόπο, αυτή η σομπούργια που είναι πίσω, πάει περίφημα, έβγαλε πολλούς καινούριους ψιθυλούλιγους, μικρούς. Η φόρμπια, αυτή δεν συρριστήθηκε που την έβαλα μέσα, άρχισε να κυτρινίζει τα φυλλαράκια. Εδώ είναι φαλαινόψεις που είχαμε σώσει, δεν είχε ρίζες. Άνθιζε και πέρυσι. Πρέπει να είναι επώνυμο, αλλά δεν είμαι σίγουρη πώς λέγεται. Εδώ έχω την κατλέα που είναι σχεδόν 3 χρόνια σε μένα. Άγνωστων στοιχείων, είναι έτσι να είναι. Τώρα πήρε μπρος, έβγαλε 3 καινούριους ψευδοβολβούς και εξακολουθεί να μεγαλώνει αμφοφόρα. Αμφοφόρος τέλεχος και μπουμπούκια, ντεντρόπιο, φαλαινόψεις. Εδώ αυτό το παιδάκι μεγαλώνει τεράστια ρίζα, θέλει να φτάσει στο γλαστράκι. Αυτό το φαλαινόψεις που είχα στο φαρμακείο, υπήρχε ακόμα ένα αμφοφόρο, αλλά ήταν λίγο σπασμένο και το σπάσα και εγώ τελείως, αλλά δεν πειράζει. Έχει στα παλιά αμφοφόρα βγάζει καινούρια αμφοφόρα στελέχη και βγάζει και άλλα 2 από ό,τι φαίνεται. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και ρίζα αυτό, δεν φαίνεται καλά. Εδώ πάλι από το φαρμακείο, όπως βλέπετε έχει ένα αμφοφόρο. Να πέσει ακορτίνα, λινή, τσαλακωμένη συνέχεια. Και δεύτερο αμφοφόρο μαζί με το παιδάκι. Περίεργη κατάσταση. Έχει και εδώ. Ουσιαστικά έχω πάρα πολλά αμφοφόρα στελέχη στα φαλαινόψεις. Πώς να τα σμπρώξουμε, θα σας πω, για να βγάλουμε αμφοφόρα στελέχη. Όλο λέω θα το κάνω και ξεχνάω. Jungle Orchid έχει σε αυτό εδώ το παιδάκι. Αμφοφόρο έχει και εδώ. Ουσιαστικά δεν θα καθίσουμε με τα φαλαινόψεις, θα σας δείξω και άλλα πράγματα γιατί φαλαινόψεις σχεδόν όλα έχουν βγάλει αμφοφόρα στελέχη. Η κλειστή μου βεράντα δείχνει κάπως έτσι. Μαξιλάρια μεγαλώνει καινούριους ψευδοβολβούς, όπως βλέπετε αρχίζει και σκοτεινιάζει. Μαζδεβάλια είναι ακόμα ανθισμένη. Τσιλογίνες μεγαλώνουν, δείχνουν πολύ καλά. Εδώ έχω ακόμα κάποια φυτά που αντέχουν το κρύο. Μην κοιτάτε εδώ το άσπρο, είναι κάτι λίπασμα που είχα ρίξει και έμεινε πάνω στην επιφάνεια. Θα τα βγάλω. Dendrobium nobile. Έχει βγάλει πολλούς αμφιφόρους. Εδώ μεγαλώνει καινούριος ψευδοβολβός. Μπράσια μεγαλώνει. Εδώ έχουμε κάποια φυτά που δέχονται κρύο, αλλά όχι πάρα πολύ κρύο. Ανθούριο. Εδώ πλατιφύλλο μεγαλώνει. Μελτονιόψεις. Τέλος πάντων κάποια φυτά που αντέχουν σχετικά ψύχρα. Βέβαια αν θα πάει κάτω από 0 θα μπουν μέσα.
Εδώ έχουμε Jungle Monarch, έχει βγάλει δύο αμφοφόρα στελέχη. Έφερα και αυτήν εδώ την Κάμπρια που μου είχαν στείλει από τη Σουηδία. Έχει βγάλει αμφοφόρο στέλεχος. Και έφερα και τα ζυγοπιτάλωμα. Αυτό εδώ το ζυγοπιτάλωμα, το δικό μου το παλιό που είχε αρρωστήσει, ένα χρόνο δεν έκανε καμία κίνηση απολύτως. Τώρα έβγαλε τέσσερις καινούριες ψευδοβολβούς, αλλά επειδή δεν είχε γρίζες, έβγαλε λειψούς ψευδοβολβούς, όχι αναπτυγμένους, αλλά έβγαλε ένα αμφοφόρο στέλεχος. Τουλάχιστον κάτι είναι ευχάριστο σε όλη αυτή την υπόθεση. Εδώ έχω σιλουσίστα, παράξενη ορχιδέα. Τις βάντες μου, κάπως έτσι δείχνει τώρα η κουζίνα μου. Δυστυχώς έπαθα μεγάλη ζημιά μετά αντένιο. Συγγνώμη, κάτι έπαθε η κάμερά μου. Θα το διορθώσουμε το θέμα. Ήρθε μια φίλη μου που συνέχεια ζεσθενόταν και έλειψα ένα τέταρτο, μισή ωρίτσα. Άνοιξε διάπλατα πόρτες και κρύβουσαν. Δηλαδή αυτά που βλέπετε έμειναν από 30 αντένιο, όλα τα άλλα είναι σε άθλια κατάσταση, είναι πολύ μαλακά, κρύωσαν, δεν αντέχουν κρύα ρεύματα. Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Μπράσα βόλα, βγάζει κάτι σαν αμφοφόρα. Βλέπετε εδώ. Αυτή είναι εδώ η τριλή κάμπρια. Τη μέτρησα τώρα. Δηλαδή είναι περίπου 47 πόντους. Σε μάκρους. Τεράστια αμφοφόρο στέλεχος. Το έφερα, έπρεπε νωρίτερα να τη φέρω μέσα. Έφερα τώρα, πρόσφατα. Και δεν ξέρω αν έκανα καλά γιατί μπορεί να μου ρίξει όλα τα βουβούκια από κρύο στη ζέστη. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό που έγινε έγινε. Εδώ έχουμε αμφοφόρα στελέχη στα ρίγχο στήλης, όπως βλέπετε ένα, αρχίζει και φαίνεται και δεύτερο. Τα φραγμαπέδιο πάνε καλά, βγάζουν φυλλαράκια και τα δύο. Εδώ το Maudi Vinicolor κάτι βγάζει στη μέση, αλλά δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Εδώ είναι η Μελτόνια Χονολουλού. Βγάζει πάρα πολλές καινούριες ψευδόλυβους. Και αυτό το Δεντρόβιο ετοιμάζεται να βγάλει κάτι σαν σακουλάκια. Και αυτό από σακουλάκια ανθίζει. Αλλά δεν έχω αυτό το μήνα κάτι ανθισμένο. Και αυτό εδώ, Oncidium Chico Marguerite, κάπως έτσι. Έχει τρία αμφιφόρα στελέχη και ετοιμάζεται να ανθίσει. Ανθισμένα δεν έχω πολλά, αλλά περιμένουμε το Δεκέμβριο. Κάπως έτσι είναι η κουζίνα μου. Ευχαριστώ αν σας άρεσαν οι ορχιδέες μου. Κάντε like. Αν έχετε ερωτήσεις, γράφτε στο κανάλι μου. Θα απαντήσω. Ευχαριστώ.